Τα θεωρία της Βουλής, αν πάει ένα ζευγάρι άντρα και γυναίκα και αρχίσει να φιλιέται, να κρατιέται από το χεράκι ή να χειροκροτεί, τον συλλαμβάνει ο φρούραρχος. Εδώ υπάρχει δηλαδή πλέον διάκριση εις βάρος. Το είδα, ναι, το είδα. Είδα. Εννοείται ότι είδατε αυτή τη γωνία και φύγατε. Λέω, με συγχωρείτε παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Αν ήταν εκεί ένα άντρα και μια γυναίκα, θα είχε συλληφθεί. Και έφυγα, ναι. Το είδα. Αλλιώς θα καθόσασταν. Βεβαίως, άκουσα τον εισηγητή μας. Άκουσα όλους τους εισηγητές. Κάποια πράγματα έχουν τα όρια τους. Εντάξει. Θεόσταλτη κυβέρνηση, σας λέω, δεν υπάρχει θέμα. Δεν σου φαίνεται ομοφοβικό αυτό τώρα. Σιγά, όχι, καθόλου ομοφοβικό. Εγώ έχω άποψη. Με συγχωρείτε. Εμείς, μπορώ να πω κάτι. Όχι, αυτό είναι διάκριση εις βάρος όλων των υπολείπων. Με συγχωρείτε. Παιδί μου, και εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά αυτό είναι μια πρακτική. Δεν υπάρχει σεβασμό μέσα στη Βουλή. Διαχωρίζουν τον εαυτό τους από τους υπόλοιπους. Αυτό που κατηγορούν το κάνουν. Το κάνουν. Αλλά αυτό τώρα δεν καθορίζει την πολιτική σωστά. Αυτό σε μάρανε από όλη τη Βουλή. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από το ότι γίνεται στη Βουλή. Όχι, με ενοχλούν πάρα πολλά. Για και κάθε φορά Καράτη έχει δει με στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ σας είπα εγώ κάτι. Το ψήφισα. Ας κοιτάξουν το κάνουν τώρα. Επειδή το θεωρούμε τόσο εξωπραγματικό. Αν εμείς δεν το θεωρούσαμε τόσο εξωπραγματικό, εντάξει, δεν θα είχαν και λόγο να το κάνουν. Να πω κάτι. Yeah. Το νόμο αυτό τον έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2008. Αν ήθελε κάποιες βελτιώσεις, τις κάναμε, χωρίς τόση μεγάλη τυμπανοκρουσία. Εδώ πάμε να κόψουμε τις επικουρικές. Εντάξει, αυτός είναι ο καημός μας. Λοιπόν, κύριε Κοντήλα, ορίστε, θα γυρίσουμε.